Πάμε στον καναπέ και να συναντήσουμε τη διατροφολόγο, την Αναστασία Κόκαλη. Γεια σου, γεια σου. Κανείς. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Ευχαριστούμε και εσύ. Είστε και σήμερα κούκλες, πάρα πολύ όμορφες και ανοιξιάτικες. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Για διατροφικές ετικέτες και πώς πρέπει να τις διαβάζουμε έτσι ώστε να μπορούμε να δυνατήσουμε. Κάτι που δεν τις κοιτάμε εμείς. Ποτέ. Δεν τις κοιτάτε. Ποτέ. Νομίζω μετά από αυτά που θα πούμε σήμερα θα αρχίσετε να τις διαβάζετε. Εγώ μόνο το light βλέπω και αυτό ξέρω ότι είναι παγίδα, αλλά άμα το light μου θα μου αρέσει περισσότερο. Σ' αρέσει. Ναι. Έχει περάσει το μήνυμα ότι είναι κάτι καλό για τη σιλουέτα. Δεν είναι κάτι κακό, αλλά είναι ψυχολογικό. Πάντως, το να διαβάζουμε τις ετικέτες, τις διατροφικές, είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό όπλο στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας, αλλά και στην προσπάθεια όλων όσων κάνουν να χάσουν κιλά. Είναι ένα πάρα πολύ καλό βοήθημα. Εξάλλου, όλες οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες από τον νόμο να αναγράφουν τα θρεπτικά συστατικά και από τι αποτελείται το τρόφιμο. Άρα, λοιπόν, έχουμε μπροστά μας όλες τις πληροφορίες και θα πρέπει να τις αποκωδικοποιήσουμε. Να σου πω κάτι, τι πρέπει να κοιτάμε δηλαδή όταν κάνουμε δίαιτα, ποια είναι αυτά τα σως που πρέπει να κοιτάμε από ζωή. Αρχικά να πούμε ότι ουσιαστικά στη συσκευασία μας δίνει δύο ειδών πληροφορίες. Η μία πληροφορία είναι από τι αποτελείται, τα συστατικά της τροφής που καταναλώνουμε και να σας πω εδώ ότι αυτά είναι γραμμένα κατά σειρά ποσότητας, δηλαδή αν δείτε για παράδειγμα πρώτο ή δεύτερο συστατικό της ζάχαρης, σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ ζάχαρη το προϊόν. Το λέει ζάχαρη όμως. Ναι, μπορεί να το λέει βέβαια και σουκρόζι ή μαλτόζι. Γενικά, οτιδήποτε τελειώνει σε όζι παραπέμπει σε ζάχαρη. Mm-hmm. Να το θυμάστε αυτό. Και γενικά είναι σε ευθύνουσα σειρά. Τιμές. Δηλαδή, οτιδήποτε βρίσκεται πρώτο, τα πρώτα τέσσερα συστατικά είναι αυτά που είναι στη μεγαλύτερη ποσότητα. Άρα, λοιπόν, κάτι το οποίο γράφει ζάχαρη ή γράφει λίπος, στα πρώτα τέσσερα συστατικά είναι λίγο πλούσιο σε θερμίδες. Αναστασία, ποιο είναι αυτό το λάθος που κάνουμε ασυνείδητα ο περισσότερος κόσμος? Δηλαδή, τι δεν ξέρουμε και είναι πιο ενοχοποιημένο συστατικό που δεν το ξέρουμε? Όχι ακριβώς συστατικό, αλλά αυτό που είπες πριν, ότι κάτι αναγράφεται light, όλοι θεωρούν ότι είναι κατάλληλο για δίαιτα. Δεν ισχύει αυτό απόλυτα, γιατί ο διατροφικός χειρισμός light σημαίνει ότι το προϊόν που αγοράζουμε μας δίνει 50% λιγότερες θερμίδες συγκριτικά με το κανονικό τρόφιμο. Αν όμως το κανονικό τρόφιμο, για παράδειγμα, είναι μαγιονέζα, η μαγιονέζα έχει πάρα πολλές θερμίδες. Άρα λοιπόν και τη light εκδοχή να πάρουμε, εξακολουθεί να έχει, δεν είναι μηδέν. Αυτό είναι μία παγίδα. Μία άλλη παγίδα είναι η λέξη υγιεινό ή healthy. Σημαίνει ότι αυτό είναι απαραίτητα κατάλληλο και για δίαιτα. Ο διατροφικός χειρισμός υγιεινό σημαίνει ότι το προϊόν μας μας καλύπτει περίπου σε ένα 10% τις βιταμίνες που έχουμε ανάγκη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άρα λοιπόν δεν έχει απαραίτητα σχέση με τις θερμίδες. Τα τρία βασικά συστατικά που πρέπει να κοιτάτε αν θέλετε να χάσετε βάρος στις διατροφικές ετικέτες είναι το λίπος, η ζάχαρη και οι θερμίδες. Ναι, αλλά ξέρεις, είναι κάτι, τρία βασικά συστατικά. Κάτι περίεργο, γιατί εγώ τα βλέπω. Γράφουν πάνω αναμερίδα και ένα 100 ml και μπερδεύεις, δεν βλέπεις τη μερίδα. Ακριβώς. Αυτό είναι το δεύτερο που θα σας έλεγα. Είναι η δεύτερη πληροφορία που παίρνουμε. Είναι διατροφικές πληροφορίες, όπου είναι γραμμένα σε δύο λίστες. Είναι ανά 100 γραμμάρια και αναμερίδα. Αναμερίδα προϊόντος όμως σύμφωνα με αυτό που ορίζει η εταιρεία. Δηλαδή, για παράδειγμα στα τυριά, η μερίδα, αν διαβάσετε, υπολογίζεται στα 30 γραμμάρια. Όμως πείτε μου, ποιος Έλληνας τρώει μόνο 30 γραμμάρια στην πέτα? Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπολογίζετε σύμφωνα με αυτά που εσείς τρώτε και με πλήμμα των τριών στα 100 γραμμάρια τι θερμίδες προσλαμβάνετε. Μην δηλαδή μπερδεύεστε με τη μερίδα, γιατί δυστυχώς η μερίδα στη χώρα μας είναι πολύ μεγαλύτερη σε ποσότητα από αυτό που ορίζουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Επίσης, τα προϊόντα που είναι πάρα πολύ πλούσιοι σε φυτικές ίνες είναι κατάλληλα για μία δίαιτα. Και μάλιστα τα περισσότερα. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν και λιγότερες θερμίδες. Δηλαδή, τα ζυμαρικά ολικής αλέσεως που έχουν παραπάνω φυτικές ίνες σε σχέση με τα απλά ζυμαρικά έχουν ακριβώς τις ίδιες θερμίδες, αλλά η διαφορά βρίσκεται στο ότι οι φυτικές ίνες μας δίνουν παραπάνω κορεσμό, οπότε λογικά κορταίνουμε καλύτερα με μικρότερη ποσότητα. Σωστό. Εκεί είναι το μυστικό. Όπως γίνεται και με τα δημητριακά και όλα αυτά. Επίσης, τα δημητριακά πρωινού είναι μια άλλη παγίδα, γιατί τα θεωρούμε μια πολύ υγιεινή επιλογή. Όμως, πάρα πολλά δημητριακά πρωινού δυστυχώς έχουν πάρα πολύ ζάχαρη. Αν διαβάσετε τα συστατικά, συνήθως το πρώτο συστατικό είναι το δημητριακό που έχει μέσα και το δεύτερο είναι η ζάχαρη. Γι' αυτό βέβαια είναι και πάρα πολύ νόστιμα και πάρα πολύ γλυκά συγκριτικά με κάποιο μη επεξεργασμένο
συνδυασμένο δημητριακό, όπως είναι η βρώμη, η οποία δεν έχει προσθήκη ζάχαρης μέσα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη βαρύτητα στα γραμμάρια λίπους. Όταν κάτι αναγράφεται ότι είναι light σε λίπος, δεν σημαίνει ότι είναι 0 τα γραμμάρια, σημαίνει και εκεί ότι έχει 50% λιγότερο λίπος συγκριτικά με το κανονικό τρόφιμο. Άρα λοιπόν, αν συγκρίνουμε μία light σοκολάτα με την κανονική σοκολάτα, επειδή η κανονική σοκολάτα έχει πάρα πολλά γραμμάρια λίπους, δεν σημαίνει ότι η light σοκολάτα είναι κατάλληλη και για δίαιτα. Βέβαια, θα μου πείτε καλύτερα να επιλέξουμε τις light επιλογές. Ναι, και πρέπει να τα προσέχουμε, και έχει πάρα πολλά που πρέπει να δούμε. Ακριβώς. Και επίσης, μην σας μπερδεύει το γεγονός ότι κάτι δεν έχει συντηρητικά ή δεν έχει πρόσθετα. Αυτό είναι μια άλλη κατηγορία που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Αλλά αυτό δεν σχετίζεται καθόλου με την δίαιτα που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Τέλεια. Λοιπόν, Αναστασία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έδωσες πολύ ωραίες συμβουλές σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τις διαβάζετε από σήμερα τις διατροφικές δικές σας.